Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μπορεί οι ιδιοκτήτες ακινήτων να έρθουν αντιμέτωποι το Σεπτέμβριο με το νέο αυξημένο ένφια. Παραπάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι θα δουν το λογαριασμό του ένφια να αυξάνεται ακόμη και πάνω από 200 ευρώ. Ωστόσο, οι φοροεπιβαρύνσεις θα πολλαπλασιαστούν από την 1η Ιανουαρίου 2019, όταν και οι νέες αντικειμενικές αξίες εφαρμοστούν σε όλους τους φόρους που βαρύνουν την ακίνητη περιουσία ανεξαιρέτως. Οι φόροι για τις αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές που θα γίνουν μέχρι το τέλος του έτους θα υπολογιστούν με βάση τις παλιές αντικειμενικές αξίες. Με το νέο έτος όμως, οι αγοραπολισίες ακινήτων θα γίνουν ακριβότερες, με τον φόρο μεταβίβαση να εκτοξεύεται ακόμη και κατά 50%. Το τέλος ακίνητης περιουσίας που εισπράττουν οι Δήμοι μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος θα αυξηθεί σημαντικά, ενώ ακόμη πιο τσουχτερό θα γίνει το τεκμήριο για τις κατοικίες. Ντόμινο να τιμήσουν στα προϊόντα και τις υπηρεσίες προκαλεί το ακριβό πετρέλαιο, το οποίο φλερτάρει το τελευταίο καιρό με τα 80 δολάρια το βαρέλι, οδηγώντας σε άνοδο το κόστος ζωής των Ελλήνων. Αυτή την περίοδο οι Έλληνες καταναλωτές βέβαια ξεχνούν για λίγο τον πονοκέφαλο που τους δημιουργεί η αγορά πετρελαίου κατά τους χειμερινούς μήνες. Η χειμερινή σεζόν έκλεισε με πτώση 24% στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης. Ωστόσο, το καλοκαίρι αποτελεί την εποχή η οποία τους θυμίζει πόσο υψηλό είναι το κόστος των μετακινήσεων και των μεταφορών. Όπως είναι λογικό, όταν αυξάνεται η τιμή των καυσίμων, της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, δεν αυξάνονται μόνο τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, αλλά η αύξηση αυτή δυστυχώς μετακυλίεται και στον τελικό καταναλωτή, δηλαδή σε όλους εμάς. Πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες και θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 31 Αυγούστου, αν και τις δύο τελευταίες εβδομάδες πολλά καταστήματα είχαν ήδη ξεκινήσει τις προσφορές. Λόγω των εκπτώσεων, τώρα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά σε όλη την χώρα την επόμενη Κυριακή 15 Ιουλίου από τις 11 το πρωί στις 6 το απόγευμα. Βέβαια, οι προσδοκίες για αναθέρμανση της αγοραστικής κίνησης δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες, αφού οι εκπτώσεις πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων. Ανωδικά κινείται η εκμετρία και αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 750,15 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,44% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.